Γνωρίζετε καλύτερα και από όλους μας τον κανονισμό. Ξέρετε ότι ο κοινοβουλευτής. Λοιπόν, θέλετε να με ακούσετε ένα λεπτό. Επειδή καθόλου δεν σας μαλώνω. Σας υπενθυμίζω τον κανονισμό που λέει ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι επιτρέπεται να κάνουν μέχρι 3 παρεμβάσεις. Και έχετε κάνει ήδη 3. Είναι γραμμένες εδώ 4 μάλλον. 2, 2, 2, 1. Γραμμένα τα λεπτά. Να μιλήσει ο κύριος Δρίτσας, να τελειώσουμε τους άλλους 3 ομιλητές και μετά παίρνετε το λόγο για να δευτερολογήσετε όποτε θέλετε. Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά ήταν λιγόλεπτες παρεμβάσεις και όχι κανονικές ομιλίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι έχετε καταγράψει εκεί. Ήταν λιγόλεπτες παρεμβάσεις. Δεν ήταν η χρήση των όσων προβλέπει ο κανονισμός. Κύριε Δρίτσα, μην με διορθώνετε σε αυτά, σα ξαναβάλω. Ναι, ήταν, σε αυτά που τα ξέρω καλά, με διορθώνετε. Η παρεμβάση είναι δίλεπτες. Προεδρίου, γιατί προέκυπτε. Η παρεμβάση είναι δίλεπτες. Σας ξαναβάζω το χρόνο σας. Και πήραν και άλλοι το λόγο. Σας ξαναβάλω το λόγο, το χρόνο σας συνεχίζει. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει σημασία, προχωράμε. Απλώς χρειαζόταν να το επισημάνω. Υπάρχει πολύ σοβαρότερη εξέλιξη στη σημερινή συζήτηση και δεν κατανοώ, κύριε Υπουργέ, εάν σκοπεύετε σήμερα με αυτά τα οποία ήδη είπατε, πάλι θα έχετε συνομιλίες. Κύριε Υπουργέ, εάν εννοείτε ότι πράγματι συνενείτε στο ότι αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο σήμερα ένα πρόβλημα τεράστιας σημασίας και ευαισθησίας, τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής, παρακαλώ ακούστε όχι εμένα, όλους όσους μιλούν. Γιατί σήμερα είναι μια ειδική συνεδρίαση. Δεν είναι μια συνεδρίαση ρουτίνας, που κάτι και να σας ξεφύγει δεν πειράζει, θα σας το πούν οι συνεργάτες σας. Ήδη με τον κύριο Σαλτούρο έχετε συναντηθεί σε αυτό το τελευταίο 2 ώρες 4 φορές. Τι είναι αυτό που διαπραγματεύεστε επιτέλους, που είναι σημαντικότερο από αυτό που η αίθουσα αυτή τη στιγμή αγωνιώντας προσπαθεί να αναδείξει? Λοιπόν, ερωτώ, εννοείται πράγματι ότι η διαδικασία θα λήξει μετά από λίγο και δεν θα έχει ληφθεί απόφαση για την τύχη του Νίκου Ρωμανού? Εμείς σας καλούμε να σκεφτείτε να παραταθεί και αύριο, και το εννοώ κύριε Πρόεδρε, το απευθύνω και σε εσάς, και να δούμε ο εισηγητής μας και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος εν συνεχεία, διότι έχει τεθεί από την αίθουσα και από την Δημάρ και από το ΠΑΣΟΚ και από πολλές πλευρές και από εμάς και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ότι όσα έχουν τεθεί προς συζήτηση πρέπει να τύχουν επεξεργασία να βρεθεί μια λύση. Διότι η λύση που έχετε προτείνει είναι προφανέστατα ατελέσφορη. Άρα δεν έχει νόημα να αυτοεπιβεβαιωθεί η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά ή η κυβερνητική πλειοψηφία για να μην γίνει τίποτα. Και επομένως πρέπει να το σκεφτείτε να μην τελειώσει σήμερα έτσι αυτή η συνεδρίαση. Απορώ. Στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όταν μίλησα, έκανα ένα σχόλιο, γιατί και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό η υπόθεση Νίκο Ρωμανός μας απασχόλησε έντονα, και μίλησα τότε για το σύνδρομο Ιαβέρη που διακατέχει τους κυβερνώντες. Σήμερα διαπιστώνω με τα λύπης ότι δεν είναι μόνο το σύνδρομο Ιαβέρη. Είναι και το σύνδρομο Πόντιου Πιλάτου. Μακριά από μένα το αίμα του αθώου, νύπτω τα σχήρα μου. Διότι τι άλλο ήταν η σειρά των τοποθετήσεών σας, κύριε Υπουργέ, αφήνω ασχολίαστες τις άλλες. Και ως Πλεύρης, ο κύριος Καραγκούνης, άλλοι βουλευτές, οι οποίοι κατά τη γραμμή του κυρίου Σαμαρά θυμήθηκαν τα Καλάσνικο. Βεβαίως, κρατούμενος είναι και κατάδικος για βαρύ ποινικό αδίκημα. Δεν θα μπω σε ζητήματα που ήδη έχουν τεθεί, πώς, τι και γιατί. Οι άδειες δίδονται
σε κατάδικους, σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Η μέθοδος του σοφρονισμού που περιλαμβάνει την άδεια ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις είναι. Τι σώη επίκληση είναι ότι αυτός για τον οποίο συζητούμε τώρα έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, μα γιατί άλλο? Αν ήταν για πλημέλημα δεν θα ετήθε το θέμα, δεν θα ήταν καν κρατούμενο. Από αυτήν την άποψη, πώς είναι δυνατόν να λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετήσει παρεμβαίνοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Αυτό είναι αδιανόητο. Η Βουλή έχει αυτοτελή λειτουργία νομοθέτησης επί τη βάση και των ευθυνών της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και της αυτοτελούς δικής της λειτουργίας και υπόστασης. Πέρα από το ότι είναι υποκριτικό, διότι ήδη το νομοσχέδιο που συζητούμε είναι ευθεία παρέμβαση κατά τη λογική σας στη δικαιοσύνη, διότι καταδικασμένοι ή υπόδικοι ή κατηγορούμενοι παρεμβαίνει η Βουλή, και ενώ οι δικαστές είναι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο υποχρεωμένοι μέχρι τώρα να μην τους αναγνωρίσουν άλλες, να μην τους επιδικάσουν άλλες ποινές ή οτιδήποτε, έρχεται η Βουλή και τους δίνει μια άλλη δυνατότητα. Και αν εδώ δεν είναι τόσο σαφές, δεν ήταν σαφέστατη η παρέμβαση της Βουλής με παρέμβαση βουλευτών και της κυβέρνησης στην υπόθεση της απάλληψης, της οριστικής και αμετάκλητης, κατ' εμέ δεν ήταν αμετάκλητη, αλλά έτσι το ισχυρίζονταν οι υπουργοί, της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στην περίφημη υπόθεση του καταλογισμού στα μέλη της διοίκησης της Επιτροπής Αθήνα 1997. Και εγώ είχα ζητήσει τότε και εμείς, δώστε ένδικα μέσα. Πράγματι, γιατί ήταν άδικο να γίνει αυτός ο καταλογισμός. Αλλά μην κλείνετε μια υπόθεση που η δικαιοσύνη κατέληξε, με όποιο τρόπο κατέληξε εκεί, και ακυρώνεται μια δικαστική απόφαση, και όμως το κάνατε. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Λοβέρδος τότε, που υπογράφει την ίδια τη δική σας τροπολογία, ότι χρειάζεται σθένος και θάρρος στο κοινοβούλιο και όχι μιζέρια τότε. Και τώρα η νομοθέτηση θα είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά? Και από αυτήν την άποψη, έχει πράγματι η Βουλή των Ελλήνων σήμερα την υποχρέωση να σταθμίσει και να οργανώσει μια νομοθετική παρέμβαση, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με δύο αγαθά. Την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, το δεχτήκατε όλοι, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω σε αυτό, και συμπληρωματικά τη διακινδύνευση μιας πιθανότατης προκλητής ανομαλίας και διατάλευσης και της δημόσιας τάξης και της ομαλότητας στον πολιτικό βίο. Και δεν είναι εφευρήματα του ΣΥΡΙΖΑ αυτά, ούτε κινδυνολογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο αγαθά δεν θα τα ρυθμίσει νομοθετικά η Βουλή? Δεν θα παρέμβει με την νομοθετική της εξουσία και αρμοδιότητα? Και όταν έρχονται δύο τροπολογίες οι οποίες προσεγγίζουν με ατέλειες, αλλά προσεγγίζουν την επιθυμητή λύση, τις απορρίπτεται και μένετε στα δικά σας. Ευχαριστούμε. Θέλω να ξέρω, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει άλλη δύναμη έξω από αυτή την αίθουσα και έξω από την κυβέρνηση και έξω από τη Βουλή που μήπως επιβάλλει εντολές και θελήσεις? Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και η ιστορία η ελληνική έχει πάρα πολλές. Και με αυτό κλείσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την απάθεια της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Που δέχεστε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό που μόνο προτείνατε εσείς, το οποίο δεν μπορεί και να υλοποιηθεί άμεσα.
Διότι εκ των πραγμάτων. Ολοκληρώσατε, κύριε Συνάδελφε. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δώστε μου τη δυνατότητα, ολοκληρώνω. Αλλά είναι μείζον σημασία ζήτημα. Τελείωσα. Για 2 λεπτά πήρατε από το πρωί. Τελείωσα. Σας παρακαλώ, γιατί τώρα αυτή η πίεση. Ολοκληρώνω μια σκέψη. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν, ενώ και η δική σας ακόμα πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, είναι αυταπόδεικτο αυτό, πώς διακινδυνεύετε όλα τα πολύ σοβαρά και μείζονο σημασία ζητήματα που κανονικά και εσείς δέχεστε ότι έρχεστε με την τροπολογία σας να ρυθμίσετε. Ατελέσωρη η τροπολογία σας, από κάθε άποψη, αντικειμενικά και υποκειμενικά. Άρα, είστε ικανοποιημένος, τελειώσατε, νύψατε τα σχήρα σας. Δεν θέλω να το πιστεύω. Είδατε ότι δεν είπα ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό σώμα ότι από τα ανωτητικά θεωρία παρακολουθούν συνεδρία σε αυτά.